αξιοπρεπή διαβίωση διεκδικούν ξενοδοχοϋπάλληλοι που αδυνατούν να επιβιώσουν τους χειμερινούς μήνες, τονίζοντας την ανάγκη επαναφοράς του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονίων επίπεδα. Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου συμμετέχει στην 24ωρη απεργία στον κλάδο του πιστισμού τουρισμού και προχωρά στις 23 Οκτωβρίου σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά. Δεν πάει άλλο, δεν μπορούν οι εποχικοί εργαζόμενοι λόγω της εποχικότητας να είναι ανασφαλείς και να μην έχουν ένα εισόδημα τους νεκρούς μήνες. Πρέπει να το καταλάβει και η ίδια η κυβέρνηση ότι με αυτές τις αποφάσεις ενισχύει τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Όπως τονίζει ο Νίκος Κοκολάκης, παρά τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, δεν δίνεται λύση στο πρόβλημα για το επίδομα ανεργίας, καθώς σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας, το επίδομα ανεργίας και τους εποχικά εργαζόμενους δεν αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να είναι αναλογικό, ανάλογα με την απασχόληση, να είναι το κατόφλι οι 3 μήνες και ανάλογα με την απασχόληση να φτάξει τους 5 και 6 μήνες. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, απόφαση βόμβα του Αρείου Πάγου για τα φιλοδορήματα προκαλεί τσουνάμι αντιδράσεων στις τάξεις των εργαζομένων, καθώς τα φιλοδορήματα θεωρούνται πρόσθετες παροχές που θα πρέπει να φορολογηθούν. Ζήτημα που προέκυψε μετά τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές. Εδώ ο μισθός είναι αυτός που είναι τώρα αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να επιβιώσει ο εργαζόμενος. Θα κάνουμε και μισθούς, θα ονομάσουμε και μισθό το φιλοδόρημα, εντάξει. Αν φτάσουμε και αυτό στο σημείο, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε παρά μόνο ότι ντροπή και μόνο ντροπή. Καταρχήν πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα παίρνει ο εργαζόμενος το φιλοδόρημα, γιατί από ό,τι ακούμε θα το παίρνει ο εργοδότης. Θα το αποδίδει στους εργαζόμενους. Με ποιο τρόπο θα το αποδίδει, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε φαινόμενα που, και καταγγελίες από τους εργαζόμενους που μας λένε ότι ο εργοδότης ούτε καν και με αυτόν τον τρόπο που δίνεται τώρα, ούτε καν τους αποδίδει. Με έκπληξη ακούσαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, χωρίς βέβαια να έχει καταθέσει το πλήρες σχέδιο, να φορολογήσει τα φιλοδορήματα των εργαζομένων. Καλούμε αυτό το μέτρο να μην το καταθέσει καν για διαβούλευση, ούτε να εφαρμοστεί ποτέ, να καλύτερα να φορολογήσει τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών, των τραπεζών και των καταστήσεων της ενέργειας, που είναι δισεκατομμύρια, παρά να φορολογήσει ένα ποσό το οποίο είναι φιλοδόρημα ευχαρίστησης από πελάτες προς τους εργαζόμενους. Πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί αυτό είναι με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Πιστεύουμε ότι είναι το φιλοδόρημα, ενισχύει το εισόδημά μας, δεν πρέπει να φορολογείται, δεν πρέπει να υπάρχουν κρατήσεις.